Μου αρέσει που κρατάω το βιβλίο έτσι. Όπως οι προγραμμινές στα αρχαία γάλματα, αλλά εγώ δεν είμαι κούρος, δυστυχώς. Με πολύ χαρά ξαναβρισκόμαστε με έναν ιστορικό εκδοτικό οίκο, με τις εκδόσεις Κάκτος και στα πρόσωπα των συνεργατών του Κάκτου. Θέλω να θυμίσω, ίσως οι άνθρωποι που έχουν λίγο μεγαλύτερη σχέση με το χώρο του βιβλίου, όχι απλά ως βιβλιόφιλοι και αναγνώστες, θα θυμίσω ότι ο ιδρυτής του Κάκτου, ο Οδυσσέας Χατζόπουλος, ήταν ένα πρόσωπο βαθύτατης παιδείας. Αυτής της παιδείας που δεν διδάσκεται σε σχολεία και σε πανεπιστήμια. Γιατί είχε μέσα του τον ελληνικό τρόπο. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο τραπέζι, ότι ο ελληνισμός είναι τρόπος πρωτίστως. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μαρία Μεραγκού, γιατί επέλεξε μαζί με τον εκδότη, με τους εκδότες, να παρουσιάσει εδώ, σε αυτό το χώρο, στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου, το σημαντικό της έργο και το σπουδαίο έργο της, με όλα αυτά τα βιβλία που υπάρχουν εκεί στο τραπέζι, σε αρκετούς τα έχει υπογράψει ήδη. Αλλά εδώ, κυρία Μεραγκού, υπάρχει μια ευτυχή σύμπτωση. Δεν είναι τυχαίος ο χώρος καθόλου. Βρισκόμαστε μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Και επειδή τα πρόσωπα που κάθεται στο τραπέζι υπηρετείτε μέσα από τη γραφή σας, μέσα από τον τρόπο σας, μέσα από τα επιστημονικά του πεδία ο καθένας. Ακριβώς αυτό, την υψηλή αισθητική του ελληνισμού διαχρονικά, γι' αυτό φτάνω με τον ορφισμό στο μηνύτη στο βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, το θεωρώ ευτυχέστατη σύμπτωση. Το ωραίο είναι ότι μετά τη πανδημία οι άνθρωποι εδώ του χώρου αγκάλιασαν και το χώρο του πνεύματος και έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε εδώ αυτές τις όμορφες συνάξεις και θέλω να ευχηθώ σε όλους πάντα να βρισκόμαστε σε τέτοιες στιγμές. Είναι σημαντικό για μας να ακούμε αυτά τα πρόσωπα και να έχουμε και αυτά τα εφόδια στα χέρια μας. Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την κυρία Ιωάννα Λαδοπούλου Καταδοπούλου και άλλες φορές μου δόθηκε η ευκαιρία να ακούσω τον ξεχωριστό της λόγο. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε έναν καλό φίλο, τον κύριο Γιώργο Δεκαρκή, γιατί η προσφορά του είναι τεράστια, το έργο του είναι τεράστιο και είναι τέτοιο που κάνει καλό σε όλους μας και νιώθω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ ότι δεν κάνω τόσο σπουδαία πράγματα, Γιώργο μου, και πάντα να συνεχίσεις έτσι. Άφησα τελευταία τον καλό μας φιλόλογο, κύριο Γιώργο Προϊστό, ο οποίος θα μιλήσει εκ μέρους των εκδόσεων. Είναι ακριβώς αυτά τα πρόσωπα, όπως ο Γιώργος, η κυρία Μαρία Κουκουβίνου, που έχει τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία του εκδοτικού, όπου μαζί με τον εκδότη Γιάννη Λεβέντη, που συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση του Οδυσσέα και της Αθηνάς με τον Κάκτο, που ενημερώνουν και κάνουν αυτή την πορεία και αυτό το ταξίδι όλο και καλύτερο. Ποιο είναι αυτό το ταξίδι? Να μπουν σημαντικά βιβλία, να βγουν σημαντικά βιβλία, να κλείσουν βιβλιογραφικά κενά και να μπουν στις βιβλιοθήκες, αλλά να μην είναι εκεί, να ταξιδέψουν και να ενδείξουν το πνεύμα και τις ψυχές των ανθρώπων. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ,
Όπως μου αρέσει να λέω, μερικές φορές σε κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων λένε, Γιώργο μου, πάω στην παρουσίαση. Και πέφτουν πάνω σε μια ιστορική στιγμή. Και αυτό που λέω τώρα το αποδεικνύει η συνέχεια. Σας ευχαριστώ όλους και δίνω το λόγο στον κύριο Γιώργο Χρήστο. Εκ μέρους των εκδόσεων κάκτος, ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω που παραδείχτηκε στην απόψινή παρουσίαση. Όπως ίσως γνωρίζετε, οι εκδόσεις κάκτος εδώ και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχουν αφιερωθεί κατά κύριο λόγο στην έκδοση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, έχοντας σχηματίσει μια σειρά 800, που αριθμεί σήμερα πάνω από 800 τόμους, που είναι η μεγαλύτερη σειρά στον κόσμο και ευελπιστούν οι εκδόσεις να συνεχίσουν αυτό το έργο και να εκδώσουν τα άπαντα όλων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Ένα τιτάνιο έργο που ίσως πολλοί από εσάς και ειδικά οι αναγνώσεις της κυρία Μαραγκού θα έχετε έρθει σε επαφή μαζί του. Ταυτόχρονα όμως, μέλημά μας είναι πάντοτε και ήταν η ανάδειξη αυτού του έργου του έργου των αρχαίων Ελλήνων, με έργα τα οποία αφοσιώνονται και προσπαθούν να ερμηνεύσουν την αρχαία ελληνική γραμματεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερη χαρά που η Μαρία Μαραγκούν τήρησε τις εκδόσεις μας, εμπιστευόμενη τα βιβλία της σε εμάς. Βιβλία τα οποία θα έλεγα διεισδύουν σε βάθος στην αρχαία ελληνική γραμματεία και δίνουν μία πρωτότυπη ερμηνεία που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα. Ξεφεύγει από αυτά που είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε μάθει ως μαθητές ή ίσως εμείς της φιλολογίας είχαμε γνωρίσει ως φοιτητές και προχωράει σε μία, θα έλεγα, έτσι βιωματική ερμηνεία των αρχαίων ελληνικών κειμένων, βιωματική επίσης και ψυχολογική, συνδυάζοντάς τη με δυνάμεις που ήδη κρύβουν μέσα μας και έτσι ουσιαστικά μέσα από το έργο της Μαρίας Μαραγκού, εγώ τουλάχιστον προσωπικά βλέπω πως τα αρχαία ελληνικά κείμενα αποκωδικοποιούνται και μας εμφανίζουν αλήθειες μέσω των οποίων μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τις δυνάμεις που ήδη κρύβουμε μέσα μας ή τις αδυναμίες που ήδη κρύβουμε μέσα μας. Ουσιαστικά τα αρχαία ελληνικά κείμενα αποτυπώνουν αλήθειες που τη ζούμε όλοι, τη ζούσαν και οι αρχαίοι, τη ζούμε όλοι και σήμερα. Και η Μαρία Μαραγκού με το έργο της, το εξαιρετικά πρωτότυπο θα έλεγα, αποκαλύπτει αυτή τη σχέση. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι τα έργα αυτά είναι αποτέλεσμα πολυετούς μελέτης, πολυετούς έρευνας και μεγάλου κόπου που καταβάλει η κυρία Μαραγκού, το οποίο το ξέρω προσωπικά ότι ξενυχτάει για να μελετήσει και να γράψει τα βιβλία της. Τα ξανακοιτάζει, τα κοιτάζει, τα ξανακοιτάζει και από την πλευρά μας επίσης εμείς νομίζω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό ούτως ώστε να έχουμε ένα άρτιο αισθητικά και γλωσσικά αποτέλεσμα. Και κλείνοντας επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαραγκού που εμπιστεύθηκε την έκδοση των βιβλίων της σε εμάς και επίσης να ευχαριστήσω τους ομιλητές που μας στήλησαν με την παρουσία τους στην σημερινή εκδήλωση και εσάς που παρευρίσκεστε εδώ. Ο λόγος στον κύριο Λεκάκη. Σεβαστό ακροατήριο, γεια σας. Πριν λίγο καιρό με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Μαρία η Μαραγκού και μου ζήτησε
με ένα ερωτηματικό στο τέλος, να την τιμήσω κάνοντας πρόλογο στο βιβλίο της για κώδικες μίμησης του Ομήρου. Φαντάζομαι ότι δεν περίμενε φυσικά την απάντησή μου, ήταν δεδομένη και δεν είναι θέμα φιλίας. Δεν συνηθίζω να κάνω χάρες στους φίλους μου. Όταν κάνετε χάρες στους φίλους σας, δεν τους μαθαίνετε τίποτα. Ήταν τιμή για μένα να κάνω έναν πρόλογο σε αυτό το βιβλίο. Διότι, φίλη μου, η Μαρία προέρχεται από έναν ιδιαίτερο χώρο της χημίας, χημικός μηχανικός, και μας έλειπε στο χώρο αυτό ένας άνθρωπος να δει τα έπι, να δει την αρχαία ελληνική γραμματεία από αυτό το μετερίζει. Ξέρετε, αρχικώς η αρχαία ελληνική γραμματεία κρίθηκε από φιλολόγους, γράφτηκε από φιλολόγους, σχολιάστηκε από φιλολόγους, πέρασε μετά από μια άλλη εποχή καθηγητών μαθηματικής, φυσικής, αστρονομίας, αστροφυσικής κλπ. Να τώρα λοιπόν που σε αυτή τη μεγάλη χωρία μπαίνει και ένας χημικός. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι για να μπει στον κώδικα πρέπει να ξέρεις χημεία ή πυρηνική φυσική. Αυτό το βιβλίο έχει τρεις λέξεις περίεργες, για τις οποίες θα μπορούμε να μιλάμε τρεις αιώνες. Κώδικς, μίμησης, ομήρος. Άντε τώρα πια να πιάσεις, πια να αφήσεις. Ας αφήσουμε την πρώτη λέξη, γιατί οι ελληνικές λέξεις που τελειώνουν σε ξύ ή σε γάμα ξύ περιέχουν μια οξύτητα μέσα. Έχουν οξέα, που θα έλεγε και η φίλη μου η χημικός, μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Έχουν μια οξύτητα και μόνο τα νεύματα που έχουν οξύτητα μπορούν να καταλάβουν κώδικες. Ας πάμε όμως στην άλλη λέξη, τη μίμηση. Μίμηση είναι ένα, ήταν και είναι κάτι πολύ βαθύ, κάτι το οποίο έχει ως ρίζα το μη, μη και ύψιλον, το ρήμα είναι μη, ημιό, και μας δίνει ένα σωρό λέξεις που περιέχουν αέναη κίνηση. Για να μιμηθείς πρέπει να κινηθείς, πρέπει να ξεκουνηθείς, πρέπει να σηκωθείς από τον καναπέ σου. Από τον καναπέ και από το τηλεκοντρόλ, από το Facebook και το χειριστήριο αυτό, όπως το λένε, δεν γίνεται. Ούτε μίμησης να επέλθει, ούτε τίποτα άλλο. Δεν είναι τυχαίο που οι μαθητές πηγαίνουν στο δάσκαλο, στην αρχαιότητα, και διάλεγαν δάσκαλο. Σήμερα, δυστυχώς, δεν διαλέγουμε δασκάλους, πηγαίνουμε σε ένα σχολείο και τους βρούμε εκεί. Αυτό είναι. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, καλοί, κακοί, μας μιλάνε, δεν μας μιλάνε, μας περνάνε πράγματα, δεν μας περνάνε πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε για ένα χρόνο τουλάχιστον αυτόν τον άνθρωπο να μας μαθαίνει. Ναι, αλλά αυτός ο χρόνος, Θεέ μου, πώς θα περάσει, που λέει και ο ποιητής. Έχουμε έρθει όλοι αντιμέτωποι στα μικρά τα μας με καθηγητές που δεν παίρναγε η ώρα στην τάξη, όχι ο χρόνος στην τάξη. Με συνέπεια να χάνεται ζωή, και να χάνεται ζωή, χάνεται γνώση. Η μίμησης επίσης, από το ρήμα αυτό, βγαίνει ό,τι κινείται. Παραδείγματος χάρη, αν μιλάμε για έντομα, μιλάμε για την είδα, την αεκίνητη. Αν μιλάμε για τροκτικά ή για μικρά ζώα, μιλάμε για το μη, το βοντικό. Είναι ένα ζώο που ξέρετε ότι κινείται συνέχεια. Αν μιλάμε για κάποιον που έχει μια βλάβη στα μάτια, μιλάμε για τον μύωτα, που ανοιγοκλίνει τα μάτια του για να δει καλύτερα τακτικά και γρήγορα. Αν μιλάμε για έναν ο οποίος έχει όμως εμβαθύνει στην εσωτερική κίνηση, στην εσωτερική μίμηση, μιλάμε για ένα μουσικό. Γιατί το μη είναι και μου, και από εκεί βγαίνουν οι μουσες που θεραπεύουν όλες τις τέχνες, βέβαια, γιατί αρχικώς μουσική δεν ήταν η μουσική που λέμε σήμερα, αλλά όλες οι τέχνες. Αργότερα διαχωρίστηκε η μουσική. Βλέπετε, όταν θέλουμε να μιλήσουμε και θέλουμε να κάνουμε αναγωγές στην αρχαία Ελλάδα, φαίνεται το πόσο φτωχή και ρηχή είναι η νεοελληνική. Όμως, παρόλα αυτά, η μίμηση πάντα μουσική διέπεται, όπως όλες οι μουσικές, από το μέλος και το ρυθμό. Και τα δύο είναι ρυθμοί και τα δύο είναι συχνότητες. Πυθαγόρας είχε και πάλι δίκιο. Ξεκινάμε τα πάντα από τον Ορφέα,
το μεγάλο παππού μας που μας έστρωσε τον δρόμο. Προχωρούν αυτά προς τους Πυθαγόρους, προχωρούν προς τα μυστήρια και σιγά σιγά οι Έλληνες καταφέρνουν και κουνούν τον κόσμο, διότι νοούνται. Τα νοητικά κέντρα των Ελλήνων, όπως ξέρετε, δυστυχώς σήμερα δεν είναι στην επιφάνεια της γης. Η Ελλάς και οι Έλληνες χάσανε το εθνικό τους κέντρο, χάσανε τα νοητικά τους κέντρα. Αυτά είναι καταδυθισμένα είτε στη θάλασσα, είτε κάτω από την στεριά. Αυτό που βλέπετε πάνω από τους Δελφούς, πάνω από την Ελευσίνα, η Δωδόνη δεν είναι καν αυτή, η Δωδόνη είναι κάτω και βλέπετε. Η Δωδόνη αρχαία του Ομήρου ήταν στην Ελασσόνα κοντά, κάτω από τον Αρεστήταρος. Αυτά που βλέπετε όλα είναι πολύ πρόσφατα, πολύ καινούργια, πολύ νέα. Τα αρχαία μας νοητικά κέντρα είναι ακόμα πολλά μέτρα χαμένα. Φυσικά στην κάτω Ιταλία υπέστησαν το ίδιο και από την Καθολική Εκκλησία και από τους Νορμανδούς και από τους άλλους βαρβάρους κατακτητές που πέρασαν από εκείνες τις περιοχές. Δεν έμεινε τίποτα άλλο και ψάχνει όλοι να σήμερα να βρει το εθνικό του κέντρο. Ψάχνει να βρει το πού θα σταθεί. Ψάχνει να βρει ένα κέντρο γύρω από το οποίο να γράψει κύκλους και άξονες για να μπορεί να εκφραστεί. Αφού λοιπόν αυτά όλα φάφτηκαν κατά μένα δόλο, με σχέδιο και με σκοπό, δεν έμεινε τίποτα άλλο παρά η γλώσσα, η οποία ευτυχώς δεν ξεχάστηκε, παρά τα βιβλία, τα οποία ευτυχώς δεν χάθηκαν όλα. Χάθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος, πάνω από το 90%, αλλά δεν χάθηκαν όλα. Και αν μιλάμε για τον Όμηρο, η ετυμολογία του οποίου είναι επίσης αβεβαία, κάποιοι λένε ότι είναι νεωρών, θέλοντας να μας πούνε ότι ήταν τυφλός. Κάτι το οποίο καταρρύπτεται και απορρίπτεται τα νομίσματα και τις παραστάσεις του, όμως έχει μια αλήθεια αυτό. Εμείς είμαστε οι νεωρώντες όταν το διαβάζουμε. Άλλοι λένε ότι είναι ονειρός. Είναι το ισχυρότερος μέσος του σώματος. Αυτός που μας συγκρατεί. Άρα είναι ο εθνικός μας πατέρας. Αυτός που μας κρατάει όρθιους. Αλλά, αν δεν υπήρχε ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, το 19ο και 19ο μετά Χριστό, στην εποχή που τα πάντα πήγαιναν να χαθούν, να διδάσκει στην Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινούπολης Όμηρο, όταν το κείμενο δεν υπήρχε, και να σημειώνει χειρόγραφα δίπλα από τις φράσεις του Όμηρου όλα τα σχόλια που έβρισκε και είχε στην κατοχή του τότε αυτός και η βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, παράλληλα ψάχνοντας βιβλιοθήκες σε όλη την τότε Ελλάδα να βρει κάτι σχετικό, δεν θα είχε διασωθεί. Και δεν βρισκόταν άλλο σε ένας μεγάλος πόντιος, ο Βυσσαρίωνας, να εκδώσει πάλι επανεκδώσει. Τις σημειώσεις αυτές που έκανε μάθημα. Φαντάστε τώρα, 19ο γίνεται μάθημα Όμηρος. Έτσι, στα σχολιά. Να επανεκδώσει το 15ο αιώνα, 50 χρόνια μόλις έχει πέσει η πόλη. Για ποια άλωση μιλάμε. Άλωση των τυχών, των κτηρίων, των σπιτιών, αλλά όχι του πνεύματος. 40 χρόνια μετά που έχει πέσει η πόλη, επανεκδίδονται οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, χάρη στους μεγάλους χρυσολοράβες, μουσούρους, λασκαρίδες κλπ. Στη Βενετία, στην Ιταλία. Και επανεκδίδεται και ο Όμηρος. Μάλιστα, ο Μέγας Βυσσαρίων, ο οποίος παραγγέλνει αυτά, ο επίσκοπος Τούσκλων, ο οποίος παραγγέλνει όλα αυτά τα βιβλία να επανεκδοθούν, όταν μόλις είχε εισέλθει η Τουρκιά στη χώρα, στην περιοχή, και όλα φαίνονταν μαύρα και δυσίωνα και χωρίς κανένα μέλλον. Αν δεν υπήρχε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να τα επανεκδώσει, να τα συστηματοποιήσει, να πληρώσει γραφιάδες και να αποστείλει τα βιβλία αυτά στις μεγάλες βιβλιοθήκες που τότε είχε μεταλαμπαδευτεί η Ελλάς στην Ιταλία, δηλαδή είχε πέσει μια Ελλάδα ανατολικά, είχε φυτρώσει μια καινούργια Ελλάδα στις μεγάλες σχολές της Ιταλίας, όπου Έλληνες καθηγητές κάνουν τα περίφημα στούντιο
με τους σπουδαστές τους και ξεκίναγαν οι ελληνικές έδρες σπουδών. Λέμε εμείς, ουδέν κακόν ανοιγές καλού. Έτσι συσπηρώθηκαν τα κείμενα και βρέθηκαν οι ανεμεταρά με το μέγα τιμολογικό και έτσι σε ένα μαύρο μεσαίωνα, κατά μαύρο μεσαίωνα, με μια Ελλάδα που δεν υπάρχει στο χάρτη πια. Δεν υπήρχε ως γεωγραφικός όρος, ως χαρτογραφικός όρος, σαν και οι χάρτες του Θεοτοκά, του Κερκυραίου που αναφέρουν, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει ως κρατική οντότητα. Συνεχίζουν να υπάρχουν οι Έλληνες, να υπάρχει ο ελληνισμός, να υπάρχει ελληνική γραφή και τα ελληνικά κείμενα. Και μάλιστα ο Βυσσαριένας προσφέρει τα βιβλία του στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη. Η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη συστάθηκε και ιδρύθηκε με πρώτο υλικό τα βιβλία του Βυσσαριένος, του Έλληνα, του Πόντιου, του Τραπεζούντιου, η μεγάλη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, για να τα στεγάσει, ο οποίος σημειώνει, προσέξτε, είναι 60 χρόνια μετά την έλωση. Δεν ξέρω τι αλώθηκε, αλλά πάνε παρακάτω. Ο οποίος σημειώνει Έλληνα στο γένος ημί. Θέλοντας να πει ότι δεν χάθηκε ο όρος, η εθνική συνείδηση δεν απολέστη ποτέ και ταυτόχρονα σημειώνει ότι σας τα δίνω, διότι η χώρα μου αυτή τη στιγμή είναι υπόδουλη και όταν ελευθερωθεί τα θέλω πίσω. Στην ουσία αυτά πρώτα τα είχαμε ζητήσει, να τα είχαμε φέρει εδώ, διότι έχουμε απελευθερωθεί, νομίζω, εδώ και καιρό. Όμως, αυτά δεν συμβαίνουν, όμως ο όνειρος εκδίδεται. Ο όνειρος υπάρχει παντού. Ο όνειρος συζητιέται. Ομερικές σπουδές υπάρχουν. Ομερικά κείμενα, ομερικοί σχολιαστές, ομερικοί υπομονατιστές, παντού, πάντα. Σε όλα τα βιβλία. Γαλλικά, Άμστερνταμ, Γενέβη, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, βέβαια όλοι, Αγγλία. Ξεκινάνε και διαδίδονται οι σπουδαίοι Έλληνες συγγραφείς χάρη στις προσπάθειες αυτών των Ελλήνων που πλέον γεωγραφική γη να πατήσουν δεν είχαν δική τους και ξέραν πως η χώρα τους δυστυχώς αλώνεται από βαρβάρους. Εκεί όμως γεννήθηκε η καινούργια Ελλάς, αναγεννήθηκε η Ελλάς και προσέφερε στον κόσμο την αναγέννηση. Χρωστάμε χάρη στον παππού μας Όμηρο που διασώθηκε και μας επανέφερε στη μνήμη και στην τάξη. Χρωστάμε χάρη στο Βυσσαρίωνα και στον Ευστάθιο. Χρωστάμε χάρη σε όλους αυτούς που τρέχανε χέρι-χέρι να διαδώσουν τα βιβλία, γιατί δεν νομίζω το βιβλίο ήταν όπως σήμερα. Θέλει 30 χρόνια για να εκδοθεί ένα βιβλίο. Στο χέρι, τύπωμα, τυπογραφείο κλπ. κλπ. Όμως υπάρχει ένα παράδοξο. Το βιβλίο αυτό ήταν στα ελληνικά. Ελάχιστα είχε δίπλα το λατινικό κείμενο, λατινικές μεταφράσεις ή αν εκδίδονται στη Γερμανία, γερμανικές ή οτιδήποτε άλλο. Πώς ξαφνικά χάθηκαν τα ελληνικά κείμενα και έμεναν μόνο τα γερμανικά, μόνο τα λατινικά ή μόνο τα γαλλικά. Εδώ υπάρχει ένα ωραίο το χέρι που τα έχει κρύψει όλα αυτά, που τα έχει σκεπάσει όλα αυτά και έρχεται μετά ο νέος Έλληνας να μεταφράσει από τα γερμανικά και να μας δώσει τα ελληνικά μας κείμενα. Με συνέπεια να γίνουν τα χίλια μύρια πλήστα όσα λάθη. Σιγά σιγά όμως, επειδή αγαπάω ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάω και τον οικοκύρη, βρίσκονταν τα αρχαία κείμενα και άρχισαν να διορθώνονται τα κακώς κείμενα. Ειδικά με τις εκδόσεις του TLG, του Θεσσαύρου Λίγου Αγκρέκα, ενός ξένου πανεπιστημίου, Αμερικανού, μια Αμερικανίδα καθηγήτρια που είχαν όλο αυτόν τον κόπο να τα συγκεντρώσει, βλέπεις διαφορές ακόμα και στο ίδιο έργο του ίδιου συγγραφέα από χρονιά σε χρονιά ή από πόλη σε πόλη. Αλλιώς είναι το Άμστερνταμ, αλλιώς της Βασιλείας, αλλιώς του ενός και του άλλου. Έτσι λοιπόν μπορείς να βγάλεις ένα μέσο όρο κειμένων και να δεις ποιος και τι έκρυψε και γιατί. Εδώ λοιπόν μπαίνουν στη μέση η μεγάλη σχολή των σχολιαστών. Ο Όμηρος σχολιάζεται και υπομνηματίζεται ήδη από τα κλασικά χρόνια. Κορυφώνεται αυτή η ιστορία στους Αλεξανδρινούς χρόνους. Και ευτυχώς, και μέχρι περίπου τα πρώτα με τα
χριστιανικά χρόνια έχουμε πάνω από 2.500 υπομνηματιστές του ενέργου. Όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί. Σήμερα συζητάμε αν ο Όνειρος είναι ένα πρόσωπο που τα έχει γράψει όλα αυτά ή δύο πρόσωπα ή πολλά πρόσωπα. Συζητάμε αν ο Όνειρος υπήρξε ή δεν υπήρξε. Συζητάμε αν ο Όνειρος έγραψε ή δεν έγραψε. Αυτά όλα έχουν λυθεί. Αυτά όλα είναι λιμένα. Αυτά όλα ήταν λιμένα. Έχουν δώσει η Αλεξανδρινή απαντήσεις για όλα αυτά. Γιατί ταλάνισαν και τότε τον κόσμο αυτά τα προβλήματα. Και οι σοφοί της Αλεξανδρίας τα είχαν απαντήσει. Είχε λήξει το θέμα. Μέχρι τον 5ο αιώνα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και ξαφνικά έρχονται οι Γερμανοί φιλόλογοι, οι οποίοι θέλουν να είναι πλέον οι ηγέτες μιας Ευρώπης, οι ηγέτες ενός πνεύματος κλπ. Και σπέρνουν δαιμόνια. Όχι ο Όνειρος ήταν πολύ, όχι έγραψε, όχι δεν έγραψε. Και φτάνει σε αποκορύφωμα αυτή η διανέξη από το 10ο μέχρι το 18ο αιώνα, όλα αυτά συζητιούνται. Με αποτέλεσμα, εμείς είτε η ουσία. Βρε, τι έγραψε, εμείς κοιτάμε για το κείμενο. Διότι οι σχολιαστές, επειδή τα έχουν λύσει, και επειδή είχε αποφανθεί η Αλεξανδρινή σχολή ότι ο Όνειρος εξήγει τον Όνειρο, δηλαδή κάπου αλλού ο Όνειρος σου έχει εξήγηση για αυτά που γράφει μέσα, ψάξε βρέστημα, μην περιμένεις να σε διαφωτίσει κάποιος άλλος. Η δουλειά των υπομνηματιστών, δηλαδή των σχολιαστών, είναι τρομερή. Και ευτυχώς βλέπω τώρα με την Μαρία ότι συνεχίζεται αυτή η μεγάλη δουλειά των σχολιαστών του Ομήρου. Διότι κάθε φορά, επειδή κάτι καινούργιο προκύπτει στην επιστήμη, υπάρχει ανάγκη ο Όνειρος να επανεξεταστεί. Σε ένα παγκόσμιο συνέδριο για τον Όνειρο, στο οποίο συμμετείχα, το οποίο ήταν τετραήμερο με περισσότερες από 200 εισηγήσεις από περίπου 60 εθνικότητες καθηγητών, στο τέλος, κλείνοντας το συνέδριο, ο Γερμανός που προείδρευε του συνεδρίου, και αφού είχε ακούσει τι είχαν πει όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μια εισήγηση και εξήγησαν ένα θέμα, έκλεισε ως εξής. Από εδώ και στο εξής, εάν κάποιος σκεφτεί να πει στο παγκόσμιο επιστημονικό κοινό ότι βρήκα κάτι καινούριο, μια επιστήμη, μια τέχνη, μια εφεύρεση, θα πρέπει πρώτα να διαβάσει τον έντρο, όπως την έχει πει. Και είναι μια άφημη, διότι αυτός δεν είναι το Έλλην, δεν διαπνέεται από εθνικιστικά φρονήματα και ιδεολογήματα, ήταν Γερμανός. Κατάλαβε όμως τι υπόθηκε και κατάλαβε τι είχε γίνει. Ο Όνειρος δίνει τις βάσεις για περισσότερες από 80 σημερινές επιστήμες. Μετά έρχεται ο Αριστοτέλης, ο οποίος δίνει τις βάσεις για περίπου 45 με 50 επιστήμες. Βέβαια, η διαφορά τους είναι πολύ μεγάλη ηλικιακά, χρονολογικά. Και για να κλείσω, μην σας κουράζω, με το πνεύμα και την σκέψη της Μαρίας, τη ματιά του χημικού, ο Όνειρος παίρνει και μια άλλη διάσταση πλέον. Διότι ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι τον προσέγγισαν από τη φυσική, η χημεία ή την πυρηνική φυσική. Διότι αυτά που λέει μέσα ο Όνειρος, τη μία σειρά του. Αλλιώς τη βλέπει κάποιος που έχει τελειώσει φιλολογία, αλλιώς κάποιος που έχει τελειώσει φυσική, αλλιώς κάποιος που έχει τελειώσει χημεία και αλλιώς κάποιος που έχει τελειώσει, ξέρω εγώ, ιατρική. Παραδείγματος χάρη, όταν λέει ότι γυρνάει ο Ηρακλής με τα βόδια του γυριώνει και του δίνει σε ένα χρυσό κύπελο μέσα στο πλοίο του ηλίου μια πηξίδα για να γυρίσει πίσω, γιατί είναι η πηξίδα σε χρυσό μέσα και δεν είναι σε ασύμβερα, παιδί μου. Δεν είναι σε ξύλο η πηξίδα. Δεν είναι σε ένα κυπελάκι. Γιατί είναι χρυσή. Εδώ λοιπόν θέλουν και πυρηνικούς φυσικούς και χημικούς και φυσικούς να μας αναλύσουν τι κάνει ο χρυσός σε σχέση με τον προσανατολισμό του, με τον προσανατολισμό με τα αστέρια κλπ. Άρα λοιπόν ο Όνειρος, εκτός από καταπληκτικές αστροναυτιλιακές πληροφορίες που μας δίνει και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να ταξιδεύεις με την καθοδήγηση της Καλύψους, έχοντας την Άρκτο στο αριστερό σου χέρι και να προσέχεις να μην τη χάσεις ποτέ από τον ουρανό,
Αυτό σημαίνει ότι ταξιδεύεις οπωσδήποτε στο βόρειο ημισφαίριο και οπωσδήποτε από δύση προς ανατολή. Άρα ο Όμηρος μας τοποθετεί την Καλυψό και την Οδυσσέα εκτός Ατλαντικού, εκτός Ηρακλείων Στυλών. Πολύ απλά πράγματα. Έλα όμως να τα πεις αυτά σε κάποιους που μετράνε τον Όμηρο με τρεις στολάδες, τρεις στο ξύδι και τρεις και το λουρί της μάνας. Εκεί βλέπεις μόνο το λουρί, το μαστίγωμα. Τα παιδιά έχει λίγο παρακάτω αυτό το πράγμα. Αυτά όλα που μας ταλάνιζαν από τη δεκαετία του 80, όπως γράφω στο πρόλογο μου μέσα, και που σιγά σιγά βρίσκονταν άνθρωποι και φίλοι που τα ίδια σκέφτονταν και λέγανε δεν είναι τόσο στενό αυτό το πράγμα όπως μας το λένε, είναι πιο φαρδί, είναι πιο μεγάλο. Έχει και αυτό, έχει και εκείνο. Έχει και επίστευτες νόσης ιατρικής, φαρμάκων, αποστήρωσης, τραυματιολογίας. Για μην πω για μυθολογία και συμβολισμούς κλπ. Αυτό το κείμενο που ξεκίνησε αρχές δεκαετίας του 80 και άρχισε να γιγαντώνεται μέχρι που σταμάτησε, γιατί το σταμάτησαν και όσο πάει χάνουμε και πιο πολλούς φίλους από αυτούς που τότε ξεκινήσαμε, βλέπω να προστίθεται σε αυτό τον κόσμο, σε αυτή την μερίδα επιστημόνων και νέοι άνθρωποι όπως η φίλη μου η Μαρία που επιμένουν και υπομένουν. Τιμώ τους ανθρώπους που είναι σκεφτεί πάνω από τα βιβλία για να δώσουν σε εμάς τους υπόλοιπους μια αράδα ακόμα παραπάνω. Τιμώ τους ανθρώπους που τιμούν την αρχαία ελληνική γραμματεία. Τιμώ τους ανθρώπους που μόνος τους στόχος είναι να προσφέρουν. Οι άνθρωποι της προσφοράς. Και όταν αυτή η προσφορά είναι του πνεύματος και όχι της ύλης, τότε η χαρά μου γίνεται μεγαλύτερη και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ για να της ευχηθώ καλή επιτυχία και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σειρά μου να μιλήσω τώρα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους παρευρίσκεστε εδώ και με τιμάτε με την παρουσία σας. Να πω για τους προλαλήσαντες ξεχωριστά για τον καθένα. Για τον πρώτο ομιλούντα, να του πω ότι ειδικά ο χώρος αυτός που μας παρέχει, εμένα μου ξυπνάει μνήμες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο τελείωσα. Εδώ ήταν η συνηθισμένη μας βόλτα, σαν φοιτητές. Εγώ τελείωσα το MEP εδώ, στην Πατησίων. Και ποιος θα μου το έλεγε ότι κάποτε μέσα σε αυτό το καφέ που πίναμε έτσι ένα καφεδάκι με τους φίλους μας, θα βρισκόταν μια στιγμή που θα ασχολιόμουν εγώ με την ουσία και το φως του Έλληνος λόγου και θα το πάντρευα με αυτά τελικά που μάθαινα μέσα σε αυτό το Μετσόβιο, το Πολυτεχνείο. Και αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση. Να πω για τον εκδοτικό οίκο τον Κάκτο, ότι θεωρώ μεγάλη μου τιμή που με δέχτηκε στις αγκάλες του και εκδίδει τα βιβλία μου, γιατί όντως είναι αυτός που έχει δώσει τη μεγαλύτερη προσφορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία, με πρωτοπόρο τον Οδυσσέα Χατζόπουλο, βεβαίως τον ιδρυτή του, και μια που γράφω για τον Οδυσσέα Ολίτη, για τον Οδυσσέα του Ομήρου, τι άλλο θα διάλεγα από ένα εκδοτικό οίκο που ίδρυσε κάποιος Οδυσσέας, γιατί είναι και αυτός ένας μεγάλος νους που αναζητά τον εξελικτικό δρόμο και το δρόμο της φώτισης των ελληνικών ψυχών. Και είναι τιμή για μένα, ο Κάκτος δεν είναι τυχαίο το όνομα, ο Κάκτος ανθίζει μέσα στην έρημο. Μέσα στην έρημο λοιπόν του συναισθήματος βγάζει τα άνθη του νου και προσθέτει στον κήπο του Διός όλα αυτά τα πονήματα των συγγραφέων που φιλοξενεί στην αγκαλιά του. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον εκδοτικό οίκο και τον Γιάννη Λεβέντη, που είναι Λεβέντης όνομα και πράγμα. Δηλαδή, μετά το Χατζόπουλο έρχεται ένας Λεβέντης να αναλάβει τον εκδοτικό οίκο και θέλει μεγάλη λεβετιά να αντισταθεί στα τυφωνικά επάρματα και τις τυφωνικές επιθέσεις των σκοτεινών καιρών μας και να διαδίδει το φως. Και τέλος,
να πω ότι είναι μεγάλη μου συγκίνηση που έχω δίπλα μου τον Γιώργο Τελεκάκη, τον σφακιανό αυτό αγωνιστή του πνεύματος, που έχουμε λίγο πολύ την ίδια ρίζα από τον Ομοχανίο, από την Κρήτη Κουρή την Ίσο, την Ίσο των Κουρητών, και είναι ένας σύγχρονος κουρίτης που προστατεύει πραγματικά την ουσία, την βία του ελληνισμού με τον αγώνα του και τον πρωτοποριακό αγώνα του που έχει αναστείλει τα σχέδια των πνευματικών κατακτητών. Και θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για όλη αυτή την παρουσία και τον αγώνα που δίνει για τον ελληνισμό. Τον ευχαριστώ πολύ και είναι μεγάλη μου τιμή που μου προλογίζει το έργο. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω έτσι λίγο, δεν θα σας κουράσω πολύ, σε γενικές γραμμές, για το πώς βγήκαν αυτοί οι κώδικες μίσης του Ομήρου. Όταν το 17 πρωτοέγραψα τη Γιώτα Ραψοδία και εκδόθηκε τελικά αρχές του 19, και με μεγάλη μου χαρά και έκπληξη είδα ότι μέσα σε 2 χρόνια και κάτι κυκλοφορίας εξαντλήθηκαν τα 1000 αντίτυπα, που δεν το περίμενα πραγματικά, γιατί εγώ πρωτοεμφανιζόμουν, αν θέλετε, στις εκδόσεις, μόνη μου εννοώ, με το κοσμικό ταξίδι της ψυχής, για την Οδύσσια λέω. Όταν εκεί είχαν λίγα σχετικά βοηθήματα, το λεξικό του Δημητράκου και ένα λεξικό αούτρενιθ Ολυμπίου, που είναι ομυρικό λεξικό, δηλαδή είχε μόνο ομυρικές λέξεις, τότε εμπνευστικά είχα σκεφτεί ότι αυτό το ταξίδι της Οδύσσιας είναι το ταξίδι της επιστροφής του νου στην κοσμική αρχή. Αυτό, σε γενικές γραμμές, ο Όμηρος το λέει ότι ο Οδυσσέας θα γίνει, πάει και γίνεται βρωτός φέαξ. Οι βρωτοί φέακες είναι οι άνθρωποι που ο νους τους θεώνεται και ισοδυναμεί με δαιμόνων. Αυτό λέγεται κατά σχέση δαίμων στον Πρόκλο, δηλαδή με αγγέλων. Είναι τόσο εξαγνισμένο το συναίσθημά τους και τόσο βαθιά η μυστηριακή γνώση που έχουν, που ισοδυναμούν με τους καταφύσιν δαίμονες. Αυτοί λέγονται βρωτοί φέακες στον Όμηρο, γιατί υπήρξαν βρωτοί, θνητοί. Αυτό λοιπόν το ταξίδι θεώρησα ότι είναι το ταξίδι της μετουσίωσης του ανθρώπου σε δαίμονα. Και σκέφτηκα ότι επειδή στο Κρατήλιο, που ήταν το πρώτο μου έργο που έχω γράψει, μας λέει ο Σωκράτης το σχέδιο κατασκευής ελληνικής γλώσσας και τον ρωτάει ο Ερμογέννης, δεν είναι τυχαίος ο συνομιλητής, είναι γένος Ερμού, ο Θεός του Λόγου, τον ρωτάει και από πού θα ξεκινήσουμε για να καταλάβουμε εμείς με τι σχέδιο έχει φτιαχτεί η ελληνική γλώσσα. Και τι λέει ο Σωκράτης, από πού αλλού, από τον Όμηρο. Άρα, αυτό σημαίνει ότι ο Όμηρος κρύβει ερμητικά κλεισμένα, με ερμή λόγο δηλαδή, τα μυστικά της διασυμπαντικής αλήθειας μέσα στις λέξεις που χρησιμοποιεί στα έπι του. Και η λέξη «έπος» έχει την ίδια δράση με το «έος», γιατί έχει τα ίδια γράμματα. Και όπως ένα «έος» γονιμοποιεί μια μήτρα και γεννιέται ένας νέος οργανισμός, έτσι και ο λόγος γονιμοποιεί την ψυχή, η οποία κυοφορεί τον νέο πνευματικό οργανισμό, δηλαδή αναγεννάται πνευματικά. Και αυτός ο νέος οργανισμός λέγεται Διόνυσος Λυκνίτης. Και είναι αυτός ο οποίος είναι στα χέρια του ερμήτου Πραξιτέλη και του δείχνει αυτό το βρέφος, είναι ο Διόνυσος Λυκνίτης, και του δείχνει στο άλλο του το χέρι ένα τσαμπί στα φύλλα. Και αυτό το τσαμπί είναι η μυστηριακή γνώση που πρέπει να πάρει η ψυχή προκειμένου να φτάσει στο επίπεδο του νέου πνευματικού οργανισμού που θα γίνει δαίμον στην παράδοσή μας. Όλο αυτό λοιπόν που με έκανε να προσεγγίσω την Οδύσσια ετυμολογικά και θεωρώ πραγματικά ότι είναι η ύψιστη αποκωδικοποίηση αυτή, πέρα από την αστρονομική, τη γεωφυσική, την ψυχολογική, τη μουσική, έχει πάρα πολλούς τρόπους ερμηνείας ο Όμηρος. Η διασυμπαντική αλήθεια όμως κρύβεται μέσα στις λέξεις που είναι κωδικές
Γιατί η ελληνική γλώσσα, όπως το έχω πει επανειλημμένως και στα βιντεό μου και σε άλλες διαλέξεις, δεν είναι ανθρώπινη γλώσσα. Έχει δοθεί από θεία όντα. Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι ο Όμηρος είναι ένας τέτοιος κατά σχέση δαίμων, όπως είναι και ο Ορφέας, παύλα φορέας, Ορφεύς φορεύς, που φέρει από τα ακασικά αρχεία αυτά των εφερικών πεδίων την γνώση κάτω, κωδικοποιημένη μέσα στους ορφικούς του ύμνους. Όταν οι Έλληνες λέγανε «ο θεολόγος», εννοούσαν τον Ορφέα. Και όταν λέγανε «ο ποιητής», εννοούσαν τον Όμηρο. Ο θεολόγος θα κάνει λόγο περί του θείου, την ηθεή. Και ο ποιητής θα κάνει λόγο για την πράξη, πώς ποιείς στην πράξη τον εξελικτικό σου δρόμο ώστε να φτάσεις στη θέωση, ως νους. Αυτό λοιπόν που συνέβη, το συγκλονιστικό για μένα, είναι ότι πράγματα που δεν έβρισκα στα λεξικά, παραδείγματος χάρη, την ετυμολογία της λέξης Αφροδίτη. Στον Κρατήλο λέει ότι είναι γεννημένο από τον Αφρό. Ωραία. Ναι, αλλά πώς κωδικοποιεί αυτή η λέξη το τι είναι πραγματικά η Αφροδίτη, το θείον κάλος. Και σκέφτηκα ότι η λέξη Αφρός είναι από τη λέξη Από και Ρώος. Όλες οι λέξεις στην αρχαιότητα που ξεκινάγαν από ρο παίρνουν δασία. Και όταν το πι από τη λέξη από βρεθεί μπροστά από μια δασία, γίνεται φι. Λέμε αφύπνισης. Από τον ύπνο δηλαδή. Από και ύπνος. Άρα, ο αφρός είναι από ρόος. Άρα είναι μια απορροή. Κάτι απορρέει. Απορρέει από πάνω στα κάτω, στις λεγόμενες υποστάσεις. Και επειδή απορρέει η ουσία αυτή από τα ανώτατα νοητά, πρέπει να εισραίει κάπου. Δεν έχει νόημα να απορρέει χωρίς να εισραίει. Αυτός που κάνει να εισραίει η ουσία είναι ο όρος. Γι' αυτό και η Αφροδίτη πάντα συνοδεύεται από ερωτηδής. Εξασφαλίζει δηλαδή την εισροή μέσα στην ψυχή της ουσίας. Αυτό λοιπόν που εμπνευστικά είπα εγώ τότε, ότι η Αφροδίτη είναι από καιρός, απόρρια, απορροή δηλαδή, το βρήκα φέτος που έγραφα τους κώδικες εδώ, στον Ερμία, ο οποίος είναι ο πλατωνικός φιλόσοφος, σύγχρονος και πολύ φιλός του Πρόκλου, 410 μετά Χριστό γεννιέται, ας πούμε, ο Ερμίας, που πρόλαβε να γράψει μόνο σχόλια στο Φέδρο, γιατί πέθανε 42 χρονών παλικάρι. Και τους γιους του τους είχε αναλάβει ο Πρόκλος. Λοιπόν, αυτός εκεί, στα σχόλια του στο Φέδρο, λέει ότι η Αφροδίτη ετυμολογείται από το απόρρια. Δύο ρο, όμικρον γιώτα, που είναι η απορροή που λέγαμε. Αυτό λοιπόν που συνέβη να βλέπω σε αρχαία κείμενα αυτά που εμπνευστικά συνέλαβα τότε που συνέγραφα την Οδύσσεια, ήταν κάτι συγκλονιστικό για μένα. Και δεν έγινε μία φορά. Είναι η επιβεβαίωση και έτσι η δεύτερη έκδοση τεκμηριώνεται ακόμα παραπάνω από την πρώτη. Στην διδασκαλία που είχα τη Γιώτα Ραψοδίας στην Αιγίδα του Πειραιά, για δύο χρόνια, γιατί με τον κοροναϊό μας είχαν σταματήσει τέλος πάντων, εγώ κάθε φορά που δίδασκα αυτό που είχα γράψει, το ψάχνω όλο και παραπάνω. Και εδώ εφαρμόστηκε η ρίση του Δίωνος του Χρυσοστόμου για τον Όμηρο. Ο Όμηρος αφ' αυτού διδούς, όσα έκαστος δίνεται λαβήν. Ο Όμηρος δίνει από τον εαυτό του τόσα όσα μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ανάλογα το επίπεδό του, το πνευματικό και το ψυχικό, της ψυχικής εξέλιξης. Ο ίδιος ο συγγραφέας, αν δει τον Όμηρο σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια, θα σκεφτεί και άλλα, θα πάει σε μεγαλύτερο βάθος. Αυτό ακριβώς συνέβη με μένα. Και λέω, θα συμπληρώσω τώρα με κάποια λίγα ακόμα σχόλια την πρώτη μου έκδοση. Δεν καταλάβατε. Τα 52 γίνανε 108 σαν τους μυστήρες Πινελόπης. Κατά σύμπτωση λοιπόν, βγαίνουν 108 σχόλια συνολικά, τα οποία είναι πάνω από 300 σελίδες και λίγο αποκλείεται να τα βάλω στη δεύτερη έκδοση και έτσι γεννήθηκαν οι κώδικες μοίησης του Ομήρου, τους οποίους ονόμασα έτσι, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα κωδικά βγαίνουν μέσα από τις λέξεις που αναλύονται εδώ στο βιβλίο. Και δεν είναι μόνο η ανάλυση του Ομήρου, είναι το πάντρεμα, και αυτό θέλω να τονίσω για αυτό το βιβλίο,
της ορφικοπυθαγόριας πλατωνικής, νεοπλατωνικής γραμμής με τον Όμηρο. Δηλαδή βλέπουμε, εδώ αποδεικνύεται περίτρανα, ότι όλη αυτή η σκέψη, η κοσμοθέαση των Ελλήνων είναι ενιαία από τον Ορφέα μέχρι τον, τους νεοπλατωνικούς και θα έλεγα Βυσσαρίωνα και φυσικά Γεώργιο Γεμιστό, Πλήθωνα, μέχρι εκεί πέρα φτάνει, που αυτό είναι στην ουσία ο σπόρος της αναγέννησης, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος Ολυκάκης. Αποδεικνύεται λοιπόν αυτή η συνέχεια και η σύνδεση, αλλά το δικό μου άγγιγμα σε αυτό, επειδή ακριβώς δεν είμαι φιλόλογος, παντρεύει όλο αυτό με τις θετικές επιστήμες. Για μένα έναυσμα γι' αυτό υπήρξε ο αείμνηστος Ιπποκράτης Δάκογλου, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω στο νοσοκομείο 15 μέρες πριν φύγει από τη ζωή, στα 101 του χρόνια. Και να του αφιερώσω τον τότε κρατήλιο μου, γιατί μόνο αυτός είχε βγει τότε, και να του πω ότι ο εθέρας κρύβεται στο βλέμμα το γαλανό σας. Και είπε τότε στο φίλο που με σύστησε, το Θεοφύλακτο Θεοφυλακτίδη, ακούτε όνομα, δεν είναι τυχαίο, πού τη βρήκατε αυτή την κοπέλα και μου τη συστήνετε τώρα? Όταν γίνω καλά, μου λέει, θα άρχισα από το σπίτι να μιλάμε, γιατί εμένα αυτά με τρέφουν, κορίτσι. Μου λέει. Τον Ιπποκράτη Δάκογλου τον γνώρισα από, μέσα από το έργο του για τον Πυθαγόρα, αλλά κυρίως από ένα βιβλίο που μου κάνανε κάποτε δώρο στα γενέθλιά μου, που λέγεται «Πυθαγόριος προσαρμογή της ορφικής κοσμολογίας στις σύγχρονες επιστήμες». Αυτό για μένα ήταν μία τομή στη σκέψη και στην ψυχή μου, γιατί διάβασα το Δάκογλου, έναν πολιτικό μηχανικό, ένα επίτιμο μέλος της μαθηματικής εταιρείας, έναν απίστευτο μελετητή των Πυθαγορείων, που έδωσε τις συντεταγμένες του 10ου πλανήτη στη NASA, κατά τον νόμο του Φιλολάου. Αυτός λοιπόν με έκανε, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, να σκεφτώ, όπα τι γίνεται εδώ, και οι θετικές επιστήμες κρύβουν η ελληνική φιλοσοφία. Βέβαια, δεν είναι εύκολο βιβλίο, πρέπει να ξέρεις και λίγα μαθηματικά, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλάβεις. Αλλά αυτό με έκανε να δω το υπόβαθρο των γνώσεών μου, πώς συνδυάζεται και παντρεύεται με όλη τη φιλοσοφία. Και να επιβεβαιώσω αυτό που λέει ο Πλάτων, νομίζω στην Πολιτεία, ότι η διαλεκτική, που είναι η ύψιστη βαθμίδα της φιλοσοφίας, είναι ως περ φρυγκός της άλλης μαθήμασης, δηλαδή με το επιστέγασμα όλων των επιστημών. Ό,τι και να ξέρεις, ιατρική ξέρεις, θα σου πει η φιλοσοφία ακόμα σε μεγαλύτερο βάθος πώς δουλεύει ο οργανισμός σου. Πυρηνική φυσική ξέρεις, θα σου εξηγήσει η φιλοσοφία το χωροχρονικό συνεχές των εθερικών πεδίων μέσα από τον Τίμεο του Πλάτωνος, που θα σου μιλήσει για τη μεριστή και αμέριστη ουσία και το πεδίο του κενού, τι το αναηγένε συνδέου κάχων και τι το αγενόμενον ον δεουδέποτε. Και λες, τι είναι αυτά τα πράγματα? Ένας φιλόλογος δεν μπορεί να τα καταλάβει. Τι είναι αυτό το οποίο συνεχώς γεννάται αλλά δεν υπάρχει ποτέ, και τι είναι αυτό το οποίο δεν γεννάται αλλά είναι ουσία και υπάρχει. Και λες, τι λέει εδώ πέρα? Ένας φιλόλογος αυτά δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Ο Νανόπουλος όμως, όταν μιλάει για το πεδίο του κενού, το 1995, που ανακαλύπτει η κβαντική φυσική, τότε λες, αυτή είναι η μεριστή ουσία του Τιμαίου. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι αυτό που με ήλξε στην φιλοσοφία είναι δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί με ρώτησε κάποια φίλη εδώ, παρεμβίσκεται και με ακούει, πώς πήγατε εσείς γενικός μηχανικός σε μια φιλοσοφία, ας πούμε, και σε κάτι που υποτίθεται ότι είναι παραδοσιακά φιλολόγων. Η πρώτη συγκλονιστική μου εμπειρία ήταν ένα αστρικό ταξίδι που έκανα στα 16 μου, 30 μέρες μετά το θάνατο του μπαμπά μου. Όταν ήρθε στον ύπνο μου και μου είπε, θα σε πάω να σου λύσω τις απορίες, και αυτό που είδα και με πήγε στα 34, το άκουσα σε διάλεξη της Τζούλη Πιτσούλη στο Πολυτεχνείο, στην αίθουσα τελετών του Πολυτεχνείου που μας είχε καλέσει ο Μαρκάτος, ο πρίτανης τότε του Πολυτεχνείου, όλους απόφοιτους, και είχαμε πάει
με τον πρώην σύζυγο, τον Δαντάκη τον Σισμάνη, και ακούσαμε την, να μιλάει για το μύθο του ηρώος από το 10ο βιβλίο της Πολιτείας, και με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι εκεί περιγράφεται το όνειρο, το αστρικό. Και μάλιστα γυρίσαμε ακαριαία και κοιταχτήκαμε και μου λέει «Μαρία, το όνειρο». Και λέω «Εγώ αυτόν θα τον μάθω». Και έτσι μπαίνω φουλ μέσα στη μελέτη του Πλάτωνος, του οποίου το έργο έχω διαβάσει κατά ένα 80%, ας πούμε, τα έργα, τα 36 έργα του. Και η δεύτερη εμπειρία, το δεύτερο κίνητρο που με έκανε, είναι ότι είδα ότι όλα αυτά που μάθανα σαν κβαντική φυσική ή σαν χημεία, με κάποιο τρόπο κωδικοποιούνταν μέσα, μέσα στην ελληνική φιλοσοφία. Και επειδή ως μηχανικοί είμαστε ορθολογιστές πρωτίστως, μερικές φορές καταντάμε να είμαστε τάμπελοι, δηλαδή να μην πιστεύουμε ότι υπάρχει ψυχή, να τη δούμε κάπως, ότι έλα μωρέ τώρα, τα πάντα είναι ύλη και έτσι, και τι μου λες για θεούς. Δυστυχώς πολλοί από τους μηχανικούς και τους μαθηματικούς νόες της εποχής έχουν μάθει να μην σέβονται τη θεία ουσία μέσα και να νομίζουν ότι επειδή αυτοί είναι έξυπνοι, ότι ο δικός τους νους είναι πάνω απ' όλα και τα πάντα είναι ύλη κτλ. Αυτό, η ευσέβεια μάλλον, αποτελεί τη βάση του Έλληνος λόγου. Όταν λοιπόν δεν αναγνωρίσεις τη θεϊκότητα μιας ανώτερης δύναμης, δεν μπορείς να συντονιστείς με το πνεύμα το ελληνικό. Εγώ λοιπόν, ξεφεύγοντας από αυτό τον ορθολογισμό των αυστηρών, των μηχανικών και των θετικών επιστημόνων, που οι περισσότεροι είναι έτσι σας λέω, έσκυψα με πολύ σεβασμό πάνω στα αρχαία κείμενα και ανακάλυψα αυτό το πάντρεμα των θετικών επιστημών, ότι τώρα μόλις πάει η αρχαία προσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ να ερμηνευτεί μέσα από τη φιλοσοφία η δημιουργία φωτονίων ή το πεδίο Higgs, όπως αναφέρω στα Λευσίνια Μυστήρια. Και αυτό που δίνω στο αναγνωστικό μου κοινό είναι ακριβώς αυτό το πάντρεμα θετικών επιστημών και φιλοσοφίας. Και θα ήταν ευτύχημα αν μπορούσαν να το κάνουν και άλλοι θετικοί επιστήμονες. Για μένα η ύψιστη έκφανση της φιλοσοφίας είναι η ιατροφιλοσοφία. Ιατροφιλοσοφία. Δηλαδή φανταστείτε η ανατομία του τιμαίου να εξηγηθεί από ένα γιατρό και να πει να, ξέρω εγώ πως το ύπαρ που λέω εδώ πέρα στους κώδικες μύσης, γιατί έχει κυψελοειδή σύσταση και τα λοιπά και όλα αυτά. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα αποτυπώνεται στο έργο μου και αυτό το βιβλίο, να πω πολύ σύντομα γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, είναι μια συλλογή από διάφορες συνειδητοποιήσεις μου, 108 σημεία, που μπορεί να διαβαστεί αποσπασματικά, παραδείγματος χάρη «Αΐρ και Εθύρ». Τι είναι αυτό? Εθύρ και κηρύκιον του Ερμού. Τι παίζει εκεί? Το παγόνι, το ιερόν της Σύρας. Η μυριετής περίοδος των ψυχών. Η τέταρτη φάση του νερού, το ίδωρος πηγή της ζωής και ο Τζέραλντ Πόλακ, που είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της σύγχρονης φυσικής του 21ου αιώνα. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα εδώ και όπου μου δίνεται η δυνατότητα, λέω με απλά όσο μπορώ λόγια, όσοι με έχετε διαβάσει, νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει αυτό, γιατί το ακούω από εσάς, το ακούω δηλαδή, το λέω μόνο μου, με σαφήνεια θα λέγαμε, και με απλό τρόπο, κατανοητό, εύπεπτο, μεγάλες αρχές της φυσικής να συνοδεύονται από την φιλοσοφία και να αποδεικνύονται μέσα από τη φιλοσοφία. Δεν θέλω να σας κουράσω, θα μπορούσαμε μετά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Εγώ είχα επιλέξει σήμερα να πω κάποια πράγματα, ας πούμε αΐρεθύρ, αλλά επειδή έχουμε και το άλλο βιβλίο και επειδή τρέχει η ώρα και απόλαυσα και εδώ πέρα το φίλο μου το Λεκάκι, ήθελα να δώσω έτσι ένα γενικό πλοηγό για τους κώδικες μύσης. Αυτό το βιβλίο συνδυάζεται με τη Γιώτα Ραψοδία, αλλά μπορεί και μόνο του άνετα να διαβαστεί. Είναι εύχριστο, γιατί όπως σας είπα, έχει ξεχωριστά σχόλια. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να προχωρήσουμε στον Ελίτη και μετά είμαι στη διάθεσή σας να σας πω οτιδήποτε θελήσετε ή σαν διευκρίνηση ή σαν κάτι, αλλά μετά την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ο λόγος στην αγαπημένη μου φίλη, συνοδοιπόρο ψυχής, Ιωάννα Παπαδοπούλου Λαδοπούλου, η οποία είναι ποιήτρια, εξαίρετη συγγραφέας θεατρικού έργου, που είχα την τιμή να προλογίσω κι εγώ σε ένα βαθμό που μου ζήτησε στην παρουσίασή της, την επιστροφή της Ευρυδίκης, η οποία είναι ένα θεατρικό έργο υπέροχο και είναι πολύ συντονισμένη ακριβώς στην ίδια δόνηση του Έλληνος λόγου και του ελληνικού πνεύματος. Και την ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου προλογίζει τον ελίτη μου. Καλησπέρα, Ιωάννα. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ σου ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη σπουδή και πρόκληση το ότι έκανα τον πρόλογο στο έργο σου «Ελίδης και Ορφισμός». Πραγματικά πέρασα ένα καλοκαίρι μελετώντας το έργο σου, μελετώντας τον Ορφέα και ανταμώνοντας τον Ελίτη μέσα στον Ορφέα. Ερευνώντας το έργο σου. Επιστροφή της Ευρυδίκης γράφεις με τον Ορφέα, έχεις ιδιαίτερη σχέση. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά, γιατί και εμένα το έργο μου, η επιστροφή της Ευρυδίκης, έχει πολύ μεγάλη σχέση με τα ορφικά πεδία και με αυτό που κάνεις εσύ. Mm-hmm. Με την έρευνα που κάνεις εσύ. Mm-hmm. Μιλώντας λοιπόν για το έργο της αγαπημένης μου Μαρίας Ελίτης και Ορφισμός, θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να μιλήσει κανείς για ένα έργο που συνδέει το σήμερα του ελληνικού λόγου με το χθες. Ωστόσο, αυτό ήταν για μένα μια πρόκληση πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι είναι μια πρόκληση και για έναν απλό αναγνώστη, για έναν συγγραφέα ακόμα, για έναν ερευνητή, για έναν λάτρη της ποιήσεως του ελληνικού λόγου, γιατί αυτή η πρόκληση ακριβώς συνδέει τον ελληνικό λόγο, το σημερινό, με προγενέστερες εποχές. Και αυτή είναι και η ιδιαίτερη γοητεία αυτού του έργου, που προκύπτει από τη μελέτη του. Αυτή η σύνδεση. Ο νοητός ήλιος, λοιπόν, του Ελίτη, συνδεδεμένος άρρηκτα με την ουσία της ύπαρξης, είναι για τη συγγραφέα ο απόλυτος δεσμός του σήμερα με τον αρχαίο ελληνικό λόγο. Όνειρα και όνειρα ήρθανε στα γενέθλια των γιασεμινιών. Νύχτες και νύχτες στις λευκές αϊπνίες των κύκνων. Η δροσιά γεννιέται μέσα στα φύλλα, όπως μες στον απέραντο ουρανό το ξάστερο συνέστημα. Μοιάζει σαν χρησμός απολώνιος η ποίηση του Ελίτη, που τρέχει στο αέναο του χρόνου. Ο Ελίτης είναι ένας κορυφαίος ποιητής που συντηρεί αναμένη τη δάδα του ορφικού πνεύματος με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Αυτός λοιπόν, ο πιο ενδόμηχος κόσμος του ποιητή των εφών και των κυμάτων, έχει μια βαθιά ρίζα. Αυτή η ρίζα είναι η διαδρομή του ποιητή στην ορφικοπυθαγόρια πλατωνική γραμμή. Αυτός ακριβώς ο κόσμος, αυτή η βαθύτερη όψη του Οδυσσέα Ελίτη, είναι και το αντικείμενο έρευνας της Μαρίας Μαραγκού σε αυτό το έργο, που καλούμαστε να ερευνήσουμε και εμείς σήμερα και που φέρει τον τίτλο «Ελίτης και Ορφισμός». Η Μαρία ερευνά τον ποιητικό λόγο του Οδυσσέα Ελίτη, γιατί είναι ένας λόγος σημαίνων, ένας λόγος οντικός, πτεροφυής. Είναι ένας λόγος που θέλει να επιστρέφει στην ουράνια φύση του, στα εθερικά πεδία των ορφικών μυστηρίων. Είναι η άρπα του Ορφέως που ενώνεται με τον νοητό ήλιο του Ελίτη και δίδει αυτή την εξαιρετική ποίηση που μοιάζει μουσική. Ναι, είναι αυτό ακριβώς το μυστηριακό πεδίο του Ορφέως του Θεολόγου. Ναι, είναι αυτό ακριβώς το σταφύλι που δίψασε η ψυχή του ποιητή. Ναι, είναι αυτός ακριβώς ο απτόητος άνεμος του ελλητικού λόγου που συνεπέρνει τη συγγραφέα για να ξανοιχτεί στα πλατιά ενδόμηχα δώματα του ποιητή. Δώματα χτισμένα στα ουράνια πεδία του ορφικού φωτός. Το πνευματικό φως, έχω την αίσθηση, χρειάζεται εκείνους που θα μπορούν να συντηρήσουν τη φλόγα του, που θα μπορούν να ταξιδέψουν ως δροσερά φύλλα, όπως μας λέει ο Ελίτης, στον ξάστερο ουρανό και θα κατορθώσουν να ανάψουν και αυτά από την ίδια φλόγα, χωρίς να καούν. Υπάρχουν σε όλες τις εποχές θαρό άνθρωποι που δονούνται από αυτή την βαθύτερη επιθυμία να συντηρήσουν ζωντανή τη φλόγα του φωτός.
ένας από αυτούς λοιπόν τους πύρινους ανθρώπους είναι και η συγγραφέας που έχει τη δημητική της σήμερα εδώ, η Μαρία Μαραγκού, στον όμορφο αυτό χώρο εκδηλώσεων, στον κήπο του Βουσίου. Η Μαρία μου θυμίζει η αίρια του Απόλλωνος, που συνδέοντας το χθες με το σήμερα, κατορθώνει μια ένωση άρρηκτη, ζωντανή, πραγματική. Σαν η αίρια λοιπόν η Μαρία, ενώνει τα αόρατα νήματα των έλεγων κόσμων μέσα στον χρόνο. Και θα έλεγα με απόλυτη ανακούφιση, ευτυχώς που υπάρχουν ιεροί άνθρωποι, γιατί ζούμε σε μια πολύ δύσκολη μεταβατική εποχή. Βρισκόμαστε ήδη στην ορίμανση της Τρίτης ή στην αρχή της Τέταρτης για κάποιους άλλους, βιομηχανική επανάσταση. Όμως αυτή η νέα εποχή μοιάζει να θέλει να ακυρώσει οτιδήποτε πνευματικό. Μπορεί άραγε ένας ευφυής άνθρωπος να είναι διαχωρισμένος από την πνευματικότητα ή ακόμα και να την υποτιμά. Συχνά ακούμε ότι διανύουμε μια περίοδο σημαντικών επιστημονικών εξελίξεων και αυτό συμβαίνει όντως, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που ακόμη έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει είναι ότι διανύουμε ταυτόχρονα και μια περίοδο αμηχανίας, μια περίοδο πνευματικής παρακμής. Η αναγέννηση του πνεύματος έρχεται πάντα από τον νοητό ήλιο. Και αυτή η ακριβή άνοιξη του ποιητή απαιτεί θυσίες μεγάλες. Θέλει νεκρούς χιλιάδες να είναι στους τροχούς. Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Αυτή η πνευματική αναγέννηση πρέπει να έρθει στον κόσμο για να μπορέσει ο άνθρωπος να παραμένει άνθρωπος. Αυτά τα έλεγα νήματα που συνδέουν άνθρωποι σαν την Μαρία μέσα στον χρόνο είναι ακριβώς τα νήματα που δεν πρέπει να αποκοπούν από την εποχή μας, από το ανθρώπινο είδος. Είναι τα φτερά, τα πρωτινά μας, τα μεγάλα, που δεν πρέπει να κοπούν, γιατί αν ο λόγος δεν έχει θεία προέλευση, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να ισχυριστούμε ότι είμαστε έλογα όντα. Η λογική δεν είναι σίγουρα ένα οικονομικό σύστημα. Δεν είναι σίγουρα ένα επιστημονικό επίτευγμα. Αλλά σίγουρα είναι κάτι άλλο, πολύ πιο σύνθετο. Οι ώρες, με την αρχαία ελληνική έννοια, φέρνουν πάντα στο προσκήνιο κάτι νέο. Ποτέ δεν είναι οι ίδιες. Δεν αποτελούν μια στήρα επανάληψη, μια άκαρπη ακολουθία. Αυτό που φέρνει, αυτό που μας επιστρέφει με νέα ζωή στον παρόντα χρόνο η Μαρία Μαραγκού, είναι τα έργα της ως νέη καρπή του ελληνικού πνεύματος. Η Μαρία ανακαλύπτει αυτό που σημαδεύει ο ποιητής στον παράδεισο. Ένα νησί, απαράλλακτα όμοιο με την ουσία, με την αιστεία της ύπαρξης, όπως μας λέει. Ο αντικατοπτρισμός του ιδέου στα νερά, η έξοδος προς το φως της ποίησης του Ελίτη, αναδεικνύεται από τη συγγραφέα σε εύστοχο παραλληλισμό με τον θρήνο της Αφροδίτης για τον Άδωνη, της Δήμητρος για την Περσεφόνη. Ζωή και θάνατος. Θάνατος και ζωή. Εικόνες υφασμένες στον αργαλιό της Πηνελόπης. Εκεί, στον αργαλιό της Πηνελόπης, ο Περσέας θα κόψει το κεφάλι της Μέδουσας, ξεκλειδώνοντας τον έλογο νου. Εκεί, η ωραία γυναίκα του Ελίτη θα τραβήξει τον πέπλο της Ευηδούς Θεμέλης, απελευθερώνοντας την ομορφιά του πνεύματος. Έσω μένοντας, όπως μας λέει πολύ ωραία η Μαρία. Ο ενσαρκωμένος Διόνυσος, Οδυσσέας Ελίτης, γυρίζοντας τον τροχό του ήλιου με το ποιητικό του λόγο, αναδεικνύει μορφές πυθαγόριες, πλατωνικές, ορφικές. Η Μαρία φέρνει στο προσκήνιο της αναζήτησής της αντιστοιχίες εξαιρετικές του ελλητικού πνεύματος με την αρχαία ελληνική γραμματεία, ξετυλίγοντας τον εξομολογητικό λόγο του ποιητή σαν τον μύτο της Αριάδνης. Ναι, είναι ο μύτος που οδηγεί προς την έξοδο, προς την ελευθερία. Είναι ο λόγος του ποιητή που ελεύθερος λοξοδρομάει προς τα άστρα. Κλείνοντας, θέλω να σας διαβάσω στην αρχή του έργου Ελίτης και Ορφισμός την αφιέρωση που κάνει στους αναγνώστες της η Μαρία. Στις ελληνικές ψυχές που σαν για σεμιά σκορπάνε το άρωμά τους στη νύχτα του κόσμου. Είναι πραγματικά μια υπέροχη αφιέρωση, πολύ συγκινητική. Σε ευχαριστούμε, Μαρία μου ολόψυχα. Θέλω να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά καλή επιτυχία
στα νέα πνευματικά παιδιά σου, στα δύο υπέροχα αυτά νέα έργα από τις εκδόσεις Κάκτος, Ελίτης Κορφισμός και Κώδικες Μύησης του Ομήρου. Και επίσης θα ήθελα να σε ευχαριστήσω προσωπικά για αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία που μου έδωσες μελετώντας το έργο σου, να μελετήσω το ορφικό μέλος και να ανακαλύψω μέσα σε αυτό τον Οδυσσέα Ελίτη. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου, και ευχαριστώ όλους εσάς που με ακούσατε. Ευχαριστώ, Ιωάννα. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό μια ψυχή που έχει εντρυφήσει έτσι την πίση να αναγνωρίζει κάτι, τη δικιά μου συμβολή στον Ελίτη. Μα όταν σε γνώρισα, εγωιτεύτηκα από σένα σε μια ομιλία. Και τότε γίναμε φίλοι. Όντως. Ναι. Λοιπόν, με έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλάω στα βίντεό μου για τον Ελίτη. Έχω δύο έρωτες εγώ, ξέρετε. Ο ένας λέγεται Πρόκλος και άλλος Ελίτης. Πρόκλος, πρώτου κλέους. Και Ελίτης, η Ελίτ. Η Ελίτ της πνευματικότητας. Με τον Ελίτη τυχαία πραγματικά σκέφτηκα να καταπιαστώ όταν έγραφα την Οδύσσεια, γιατί άκουγα εκείνη την περίοδο μελοποιημένα του ποίηματα και έλεγα, όπα, αυτό το λέει ο Όμηρος. Αυτό ξέρω, γι' αυτό είχα γράψει από τον Οδυσσέα του Ομήρου στον Οδυσσέα Ελίτη. Αυτό που ανακάλυψα όταν εντρίφησα πραγματικά στον Ελίτη είναι ότι δεν είναι μύηση κάθε στίχος του, αλλά κάθε λέξη του. Στην κυριολεξία αυτό που σας λέω. Πολλοί με ρωτάνε, μα καλά, όλα αυτά που λες τα είχε στο μνού του ο Ελίτης. Αυτή είναι μια σοβαρή απορία. Αυτό ήθελε να πει, ας πούμε. Γιατί άλλοι το λένε ποιητή του Αιγαίου. Έχω ακούσει τη συνέντευξή του, σε συνέντευξή του να λέει, με λέτε ποιητή του Αιγαίου, γιατί μιλάω για τη θάλασσα και αυτά. Δεν θέλω να πω εγώ αυτό, άλλα θέλω να πω, αλλά δεν μ' αρέσει και αυτός ο τίτλος που μου δίνεται ως ποιητής του Αιγαίου. Λοιπόν, αυτό που θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, θα το πάρω από τα τελευταία ευρήματα της κβαντικής φυσικής. Η κβαντική φυσική, λοιπόν, αυτά μας τα λέει και ο Ρούμπερτ Σέλντρεικ, ένας βιοχημικός κβαντομηχανικός, ψυχολόγος και τα λοιπά, που μιλάει για τα λεγόμενα μορφικά πεδία και αυτός μας μιλάει και για την κρίσιμη μάζα, αλλά και άλλη κβαντική φυσική της εποχής. Τι είναι αυτό το μορφικό πεδίο? Όταν εγώ έχω μια σκεπτομορφή, ας πούμε, μια σκεπτομορφή ενός Πλάτωνα, ας πούμε, υπάρχει ο λόγος του Πλάτωνα και δημιουργείται εθερικά μια μορφή, μια δομητική κατάσταση, παλμοδόμηση νοητική, η οποία καταγράφεται στα εθερικά πεδία, τα λεγόμενα ακασικά αρχεία, που η κβαντική φυσική τα λέει χωροχρονικών συνεχές. Δηλαδή, εκεί που πάει η ψυχή στο μετακόσμιο, μετά από αυτόν τον κόσμο, δηλαδή έτσι όπως το λέει ο Πλούταρχος, εκεί ενοποιείται ο χώρος, ο χρόνος, είναι το αιώνιο παρόν, νους, υψηλών υποδοχή υγρότης, πάλι νους. Δηλαδή, ο νους που έρχεται κάτω στην υγρότα εξαγίνεται νους. Νυν. Αυτό, λοιπόν, είναι το αιώνιο παρόν της κβαντικής φυσικής, χωροχρονικό συνεχές. Εκεί καταγράφονται όλες οι σκεπτομορφές. Τα συναισθήματα, οι σκεπτομορφές. Γιατί όταν αισθανθώ κάτι, παλμοδονεί το νους μου, κάτι σκέφτεται. Σκέφτομαι κάτι και αυτό αντανακλάει στο συναίσθημα, μπαπ, και γίνεται μια σφραγίδα του νου μέσα στη θάλασσα του συναισθήματος και αυτή η παλμοδόνηση της καρδιάς καταγράφεται στα εθερικά πεδία. Αυτή λοιπόν η σκεπτομορφή του κάθε φιλοσόφου δημιουργεί το λεγόμενο μορφικό πεδίο. Όταν ας πούμε οι Πυθαγόροι άκουγαν στο Μακοΐο τον Πυθαγόρα, συντονιζόταν ο νους τους με το μορφικό πεδίο του Πυθαγόρα, τις σκέψεις δηλαδή. Και ενισχυότανε αυτό το μορφικό πεδίο, γιατί όσο πιο πολύ νόες σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, τόσο πιο πολύ ενισχύεται το μορφικό πεδίο στα εθερικά πεδία, έτσι, σε αυτά τα παν πεδία. Αυτό το ξέρουν οι κατακτητές του κόσμου τώρα. Και θέλουν, ακριβώς, ο Ρούμπερτ Σέλντρεικ, όπως το λέει και ο Γιώργος, μιλάει για την κρίσιμη μάζα και όταν αυτό το μορφικό πεδίο ενός νου συντονιστούν σε αυτό
και άλλοι νόες ενισχύεται τόσο πολύ που αρχίζει μετά και επιβάλλεται στους νόες άλλων. Αυτό είναι το λεγόμενο πείραμα του εκατοστού πυθίκου. Θέλω να σας πω δύο λόγια γι' αυτό και να σας πω το πόσο σημαντικό είναι να συντονιζόμαστε με τη δόνηση του αρχαίου ελληνικού λόγου για να ενισχύσουμε αυτό το μορφικό πεδίο. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν ο Ρούμπερτ Σελντρέικ ότι κάνανε ένα πείραμα στην Ιαπωνία και βάλανε 100 πυθίκους σε μια μεριά σε ένα νησί και στην άλλη μεριά του νησιού άλλους πυθίκους, όχι 100, κάποιους πυθίκους τέλος πάντων, και το ίδιο και σε άλλα νησιά γύρω-γύρω. Αυτοί δεν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους. Τους δώσανε λοιπόν να τρώνε πατάτες, βγάζοντας τις από το χώμα. Κάποτε ένας πύθικος έβαλε την πατάτα σε μια πηγή και την ξέπλυνε. Και είδε, κοίταξε εδώ πέρα πώς μ' ακούει το μωρό, και είδε αυτός ο πύθικος λοιπόν, ότι όταν την ξεπλένουμε την πατάτα, είναι πιο νόστιμη, δεν τρώμε χώματα. Οπότε το λέει σε ένα φίλο του, του το δείχνει, λέει, να, από εδώ έτσι θα το κάνεις. Τρώει και αυτός την πατάτα πλημμένη. Το λέει στον άλλο. Μόλις έφτασε ο εκατοστός πίθηκος να το κάνει αυτό, ακαριέα το κάναν όλοι οι πίθηκοι και αυτοί που ήταν στην ομάδα της συγκεκριμένης περιοχής και στην απέναντι μεριά του νησιού και στα άλλα νησιά και γινόταν η σκεπτομορφή αυτή του πίθηκου που κατέγραψε ένα μορφικό πεδίο, έτσι η μορφή αυτή της σκέψης, σε αυτό συντονιζόντουσαν ακαριέα όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό σημαίνει ότι όταν ενισχυθεί το μορφικό πεδίο με κάποια κρίσιμη μάζα, που στην περίπτωση των πυθίκων είναι ο εκατοστός πυθίκος, απόδειξε λοιπόν ο Σελντρέικ ότι χρειάζεται το 1/10 της τετραγωνικής ρίζας του πληθυσμού. Συγκεκριμένα για τα 10 εκατομμύρια Έλληνες που είμαστε εδώ, χρειάζεται μόλις 330 άτομα για να αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα. Το κρίσιμο σημείο για την κρίσιμη μάζα δεν είναι ο αριθμός, είναι ότι αυτοί που θα συμμετέχουν σε αυτό, την ομάδα της κρίσιμης μάζας, για να αλλάξουν άρδιν οι καταστάσεις εδώ, είναι στο χέρι μας δηλαδή, πρέπει πρωτίστως να είναι και καθαρμένοι στο συνέστημα. Δεν μπορεί δηλαδή εγώ να έχω κίνητρο να τυπηχθώ, να βγάλω λεφτά, να μου πούνε μπράβο και να μην με νοιάσει τίποτα, να είμαι ο ευρέω προσκυνημένος, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, για να είμαι του συστήματος και να με αναδεικνύει η δυτικοθρεμένη κατάσταση, έτσι, που επικρατεί. Εάν λοιπόν εγώ είμαι και καθαρμένος, είμαι εξαγνισμένος στο συνέστημα, δεν φθονώ, ας πούμε, κάποιον άλλο, τότε, παραλαμβάνοντας τη μυστηριακή γνώση, μπορώ να αποτελέσω κομμάτι της κρίσιμης μάζας. Γι' αυτό, όλη η επιστροφή στα νοητά λέγεται Οδύσσια και ταλαιπωρεί τον νου Οδυσσέα, ο Ποσειδών συνέστημα. Ο κύριος του μεσοχώρου, του συναισθήματος, που κρατάει μια τρίαινα, που συμβολίζει με το γράμμα ψή, την ψυχή, και ταρακουνάει τα ύδατα αυτός. Επομένως, για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε την κρίσιμη μάζα, πρέπει ναι με να σκύψουμε στο τι λέει η φιλοσοφία εδώ, αλλά πρωτίστως να την κάνουμε πράξη. Να την κάνουμε πράξη. Γιατί δεν έχει αξία η φιλοσοφία αν δεν γίνει πράξη μέσα μας. Και πράξη ίσον αρετή. Αρετή. Λοιπόν, ο Ελίτης, για να έρθω τώρα σε αυτό, όταν κατανοηθεί αυτό το σημείο που σας είπα, εξηγείται το τι γίνεται αυτός από την εξαγνισμένη του κατάσταση στο συναίσθημα, γιατί πέρασε τη ζωή του σε 55 τετραγωνικά διαράκι, έτσι. Όταν του προτείνανε να γίνει ακαδημαϊκός, τους είπαν εγκέφαλους. Εντάξει. Όταν του δίνανε να πάρει βραβεία, έλεγε εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα βραβεία. Και δεν πήγαινε να τα πάρει παρά μόνο το βραβείο Νόμπελ, μόνο και μόνο για να δοξάσει και να τιμήσει τη χώρα του. Αυτός λοιπόν, ένα άλλο σημείο το οποίο με έκανε να τον εκτιμήσω, είναι ότι δεν είναι απλά ένας ποιητής, είναι ο ήρωας του αλβανικού μετόπου. Είναι στα 29 του ο ανθιπολοχαγός της Αλβανίας και έχει γράψει το άσμα ηρωικών και πένθυμων για το χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας. Είναι γεννημένος το 2011, το 40 στα 29 του χρόνια τον κατατάσσουν στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Παθαίνει ένα τύφο
με πυρετό 40, για 40 μέρες, τον έχουν ξεγραμμένο, του στέλνει τον παπά να τον κοινωνήσει, λέει «εσείς με έχετε ξεγράψει, αλλά εγώ δεν έχω ξεγραμμένο τον εαυτό μου». Αρνείται να κοινωνήσει λοιπόν και βομβαρδίζουν το νοσοκομείο στα Γιάννενα που τον είχαν και αποφασίζεται η εκένωση του νοσοκομείου, η φάλαγγα μέχρι το Αγρίνιο βομβαρδίζεται από τους Γερμανούς 8 φορές, τον παρατάνε σε ένα ράτζο για να σωθεί, σώζον αυτόν σωθεί το εκεί πέρα. Τον τραβάει σαν νέο παλικάρι που ήταν μία νοσοκόμα, τον πάει σε ένα σπίτι στο Αγρίνιο και καλεί τον Ερυθρό Σταυρό να το μεταφέρει στην Αθήνα το παλικάράκι. Μέχρι να φτάσει δεν είχε τίποτα. Όχι ότι είχε προστατευτικό πνεύμα. Τον είχαν ξεγραμμένο 40 μέρες με 40 πυρετό. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και δηλώνει ο ίδιος ότι η εμπειρία της Αλβανίας έκανε μια βαθιά τομή μέσα μου και κατάλαβα τι σημαίνει το εμείς και όχι το εγώ. Να πολεμάμε για μας, γιατί το σύνολο και όχι για την πάρτη μας. Αυτό λοιπόν το αποτυπώνει στην ποιησή του και για μένα δεν είναι απλά ο ποιητής, είναι ο ποιητής ήρωας. Και αυτό ήταν που με συγκίνησε πάρα πολύ. Και σε αυτό το βιβλίο τώρα, που είναι ακόμα πιο βαθιά η εξήγηση και η προσέγγιση μου από το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα, δεν περίμενα δηλαδή μέσα σε μια περίοδο κορονοϊού να παίρνει ο αναγνώστης, ο Έλληνας Ελίτη και διαβάζει. Οπότε αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και σε αυτό αναλύονται έννοιες ορφικές, πολύ ψηλές, όπως ας πούμε ο ύπνος, η νύχτα. Λέει σε ένα στίχο του «Την αφρούρητη νυχτιά πήρανε θύμισες, μαυγές, κόκκινες, κίτρινες». Άμα σας πει ένας φιλόλογος τι εννοεί, να έρθετε να μου πείτε. Ποιες είναι οι μαυγές, οι κόκκινες και οι κίτρινες και γιατί είναι θύμισες και όχι αναμνήσεις και γιατί είναι αφρούρητη νυχτιά, παιδιά είναι η νυχτιά τέλος πάντων. Αν πάμε λοιπόν στις ορφικές βασιλείες, τώρα τυχαία μου ήρθε αυτός ο στίχος και σας είπα από εδώ, στις ορφικές βασιλείες λοιπόν που μας δίνει ο Ορφέας, η πρώτη είναι ο Φάνης, η δεύτερη η Νίξ, νύχτα, και από εκεί και κάτω είναι ο ουρανός, ο Κρόνος, ο Δίας, ο Διόνυσος τέλος πάντων. Αυτό, σε αυτό το βιβλίο αναλύω τη νύχτα σαν ορφική έννοια και πώς αυτή αποτυπώνεται μέσα στον Ελίτη και γιατί είναι αφρούρητη. Γιατί, με πολύ λίγα λόγια θα σας πω, η Νίξ είναι η μοναδική θηλυκή κατάσταση στις 6 ορφικές βασιλείες. Όλες οι άλλες είναι αρσενικές. Ο Φάνης, ο Ουρανός, ο Κρόνος, ο Δίας, ο Διόνυσος. 5 και η έκτη εκεί, μόνο η νύχτα είναι θηλυκού γένους. Γιατί η νύχτα συμβολίζει ακριβώς την γέννηση του υλικού κόσμου. Και αυτό, η γέννηση σε αυτή, πρέπει όταν έρχεται η ουσία στον κόσμο της γέννησης να φρουρηθεί από εκεί και κάτω. Η νύχτα γεννάει. Από τη στιγμή που γεννάει, όπως η ρέα γεννάει, πρέπει να φρουρηθεί ο Δίας που γεννάει. Και έρχονται οι κουρίτες από την κουρίτη Νήσο που λέγαμε, να φρουρήσουν την ουσία του Δία. Έτσι λοιπόν, όταν γεννάει η νύχτα τον κόσμο, θα πρέπει οι υπόλοιποι, τα παρακάτω επίπεδα να φρουρούνται. Στο επίπεδο λοιπόν νυχτός παρουσιάζει ο Ορφέας τους κύκλοπες, που είναι η πρώτη φρουρή της ουσίας. Στο επόμενο επίπεδο των νοερών είναι οι κουρίτες. Και στο επόμενο, όταν μπαίνουμε στον αισθητό κόσμο των υπερκοσμίων θεών, εκεί είναι οι κορύβαντες. Έχουμε κύκλοπες, κουρίτες, κορύβαντες, φρουροί της θείας τάξης, ανάλογα με το επίπεδο που εκδηλώνεται η ουσία στο πεδίο της γέννησης. Η νύχτα λοιπόν είναι αφρούρητη, μα δεν χρειάζεται η νύχτα να φρουρηθεί, το από εκεί και κάτω χρειάζεται. Η νύχτα γεννάει. Αυτό που γεννιέται χρειάζεται να φρουρήσει την ουσία. Την αφρούρητη λοιπόν νυχτιά πήρανε θύμισες. Ποιος την πήρε αυτή την ουσία της νύχτας, που απορρέει από τη νύχτα, από το επίπεδο αυτό του ορφισμού? Το συνέστημα. Γι' αυτό είναι το θυμικό. Θύμισες την πήραν. Θύμισες για να ενθυμάται η ψυχή μέσα από το και καθαρμένο συνέστημα την ουσία της. Δεν λέει αναμνήσεις, λέει θύμισες, γιατί αυτό παραπέμπει στο θυμοειδές, που είναι το κέντρο του συναισθήματος. Εδώ λοιπόν κλείνεται η ουσία. Εδώ λέμε ότι βρίσκεται η ψυχή. Λέμε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν λέμε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Άρα, εδώ δείχνουμε. Επομένως, εδώ εδράζεται η ψυχή.
όπως λέει και ο Πλάτων στον Τίμεο, το της ψυχής θνητών γένος ενέβουν εν το θώρακι. Δηλαδή, την ψυχή που έρχεται στη θνητότητα τη δένουν μέσα στο θώρακα, άρα είναι στο κέντρο καρδιάς. Επομένως, ο ποιητής αυτό θέλει να πει ότι η ουσία έρχεται στο κέντρο καρδιάς μου. Και μετά λέει, μαυγές, κόκκινες, κίτρινες. Τι είναι οι μαυγές? Είναι το ιώδες χρώμα. Ιώδες είναι αυτό το βιολετή που είναι αυτό το εθερικό κέντρο, πάνω εδώ, το λεγόμενο τσάκρα. Αυτό που λέμε επίφυσης, αυτό που λέμε στέμμα. Και από εδώ είναι η έδρα του νου, σε αυτό το σημείο είναι η έδρα του νου. Έρχονται λοιπόν από εκεί πάνω, από τα εθερικά πεδία που εκπορεύεται ο νους μου, και πάνε κάτω στην ενσάρκωση κόκκινες. Κόκκινο είναι το κάτω κέντρο. Το κέντρο ζωής κάτω που έρχεσαι στη γέννηση με το αίμα της περίοδου της μάνας μου. Έρχομαι εγώ στη γέννηση, ξέρετε. Αν δεν υπήρχε περίοδος, δεν θα γονιμοποιόταν καν ο Άριο. Άρα, να το, κόκκινες. Έρχεται λοιπόν εδώ μέσα στη γέννηση, μέσα στο αθνητό σώμα. Και μετά κίτρινες. Μαυγές, κόκκινες, κίτρινες. Ποιο είναι το κίτρινο? Είναι το ηλιακό πλέγμα εδώ, το χρυσαφή χρώμα, όπου αν ξεμπλέξω στο πλέγμα τις ηλιακές δυνάμεις των δημόνων και των αγαθών δαιμόνων και ξέρω τι μου γίνεται εκεί και ξέρω ποιες είναι οι προκλήσεις της ψυχής μου από τη φωνή που θα με πάει στο πάθος και λέγεται πίμων δαίμων και ποιες αυτές οι φωνές που θα με πάνε προς την αρετή σαν Ηρακλής που είναι να διαλέξω ανάμεσα στην κακία και την αρετή, τότε αν το ξεμπλέξω αυτό το πλέγμα, τότε βρίσκω την επιστροφή μου στον νοητό ήλιο. Γι' αυτό είναι την αφρούρη τη νυχτιά, την ουσία που προέρχεται από τη νύχτα. Πήρανε θύμησες, έρχεται μες στο κέντρο καρδιάς. Μαυγές, κόκκινες, κίτρινες, από τα εθερικά πεδία του νου, κάτω στην ενσάρκωση και μετά στην επιστροφή, μέσα από το ηλιακό πλέγμα για να συναντήσει τον νοητό ήλιο. Σας είπα ένα πολύ σύντομο παράδειγμα από ένα στίχο που με είχε αγγίξει και αυτό είναι ένα δείγμα, έτσι γίνεται η ανάλυση όλων των προσανατολισμών. Είναι μια συλλογή προσανατολισμοί που γράφει το 1943. Και αυτοί οι προσανατολισμοί λοιπόν προσανατολίζουν πραγματικά το νου εκεί που θα πρέπει, στον φάρο που δείχνει το ελληνικό πνεύμα και μαζί με αυτό, το οποίο μελοποιείται όλο αυτό από τον Ανδριόπουλο και το τραγουδάει πρωτοψάλτη και σας προτρέπω να το δείτε, 1994 Ηρώδιο. Εκεί πέρα λοιπόν όλα τα τραγούδια που ακούγονται από τους προσανατολισμούς αναλύονται εδώ, λέξη-λέξη, πλήρως. Και εκτός από αυτό, αναλύει το ένα το Χελιδόνι από το Άξιον Εστί, ναι, και από τον Ήλιο τον Πρώτο, παίρνω το κάτω της Μαργαρίτα Σταλονάκη που είναι συγκλονιστικό γιατί θεωρώ ότι εκεί μέσα κρύβονται κωδικά όλα τα ελευσίνια μυστήρια. Αν πάτε στο Google, έτσι από περιέργεια το έκανα και λέω για να δούμε, λέω τι ανάλυση δίνει στο κάτω της Μαργαρίτα Σταλονάκη. Αν λέει, επειδή το γράφει, συγγνώμη, αυτό γράφει το 1943. Δεν θυμάμαι τώρα για τους προσανατολισμούς να σας πω σίγουρα, αλλά αυτό σίγουρα το γράφει το 1943. Είναι, λέει, μέσα, λέει, σε μια περίοδο πολεμικής ταραχής και με τους Γερμανούς, μέσα στην κατοχή το γράφει αυτό. Ο Ελίτης είναι 32, κάπου εκεί. Το 43, το 11 είναι γεννημένος, είναι 32 χρονών, όταν, από τα πρώτα του ποίηματα, ας πούμε, αυτό. Και λένε μέσα οι φιλόλογοι, α, λέει, είναι ο συνεπαρμός, ο ερωτικός ενός νέου ζευγαριού που πάει στις Μαργαρίτα Σταλονάκη και συνευρίσκεται, πάω από εκεί. Και ότι όλο αυτό το ξεπερνάμε, ας πούμε, με την ερωτική πράξη και σύνδεση, όταν λέει τώρα μέσα στα χρυσά μπαριά κοιμούνται αγοροκόριτσα, που παίρνουν αυτοί κυριολεκτικά και λένε κοιμούνται τα αγοροκόριτσα. Τώρα γιατί είναι πολλά, δεν ξέρω γιατί είναι πολλά, και δεν είναι το αγόρι και το κορίτσι, είναι τα αγοροκόριτσα. Αυτά δεν καταλαβαίνουν πραγματικά και το παίρνουν ακριβώς όπως το λέει ο ποιητής, χωρίς να μπουν στο βάθος. Αλλά αυτά τα αγοροκόριτσα και της Μαργαρίτα Σταλονάκη, και θα κλείσω με αυτό, είναι ο εσωτερικός γάμος ψυχής Πινελόπης και νου Οδυσσέα. Είναι αυτός ο εσωτερικός γάμος που γίνεται κάτω στις Μαργαρίτα Σταλονάκη. Γιατί? Γιατί το αλώνι είναι εκεί που ξεχωρίζει ο σπόρος αυτός από τα άχυρα.
Ήρα από το στάρι. Και για να το ξεχωρίσεις, λυκνίζεις. Πετάς δηλαδή πάνω στον αέρα, σε ένα στρογγυλό αλόνι, τα κομμένα στάχια. Και τότε ο αέρας πνέει και παίρνει τα άχυρα και μένει ο σπόρος. Έτσι λοιπόν, όταν μέσα στην ψυχή μου φυσήξει ο αέρας του πνεύματος του αγαθού μου δαίμονος, θα ξεχωρίσει το σκάρτο πράγμα της ψυχής μου από τον σπόρο της ουσίας μου. Και τότε σε αυτό εφορεύει ο λυκνίτης Διόνυσος. Αυτός που σας έλεγα προηγουμένως, αυτός που θα επιτροπεύει την κυοφορία και τη γέννηση του νέου πνευματικού οργανισμού που κρατάει η ορμή του πραξιτέλους στα χέρια. Αυτό λοιπόν είναι το αλωνάκι όπου λατρεύεται ο λυκνίτης Διόνυσος και αυτός ο λυκνίτης είναι ο Ίακχος, αυτός που λατρεύεται στην πομπή των Ελευσινίων Μισθών, Δήμητρα κόρη Ίακχος, αυτός που φέρνει την ίαση στο άχος, το άκος, που σημαίνει γιατριά, στο άχος, αχβάχ. Και από δάχος γίνεται Ίακχος. Έτσι. Άρα αυτό το αχβάχ μας το θεραπεύει αυτό το άγγιγμα του Έλληνος λόγου και των μυστηρίων των Ελευσινίων για να έρθουμε στην έλευση των θεών παιδιών. Και όλο αυτό το κωδικοποιεί ο Ελίτης με το αλωνάκι και το λύκνισμα. Και γιατί είναι της Μαργαρίτας? Γιατί ξέρετε, με Μαργαρίτες στεφανώνεται η Μούσα Πολύμνια. Και όταν γίνεται αυτό το έργο μέσα στην ψυχή από μια εργάτρια μέλισσα ψυχή, όπως ο Ελίτης που κάθεται και γράφει τα κωδικά του όλα αυτά, και συντονίζεται με το μορφικό πεδίο του Ορφέα, του Πλάτωνα κτλ. Και έχει άμεση πρόσβαση και κατεβάζει κάτω, και αυτή είναι η εξήγηση, το αν αυτός τα σκέφτηκε. Σίγουρα ήταν μιμένος, αλλά τέτοιο πράγμα, να έχει ακριβώς τέτοια κυριολογία σε αυτά που λέει, σίγουρα είναι ένας συντονισμός, μια έμπνευση εντός του πνέει, ένα πνεύμα ελληνικό, γιατί έχει την πρόσβαση σε αυτά τα μορφικά πεδία των φιλοσόφων μας. Λοιπόν, η Πολύμνια λοιπόν στεφανώνεται με Μαργαρίτες. Η Μαργαρίτα, τι έχουμε σήμερα, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, δεν λέμε. Να μαδίσουμε τη Μαργαρίτα. Άρα δηλώνει ότι αυτή η θέωση θα γίνει μέσα από το κέντρο καρδιάς, όταν κυριαρχείται η αγάπη και όχι το εγώ, αλλά το εμείς. Αυτό δηλώνει. Και τότε αυτό το έργο αυτής της ψυχής, της μέλισσας, όπως είναι ο Ελίτης, θα ημιμηθεί από πολλούς. Πολύμνια είναι η Μούσα. Και αξίζει δηλαδή και ονομάζεται Πολύμνια, και είναι ακριβώς αυτά οι Μαργαρίτες στο κεφάλι της, για να δείξει ότι όταν καταφέρει μια ψυχή τον εξαγνισμό της μέσα από το κέντρο καρδιάς και την αγάπη, θα ημιμείται στους αιώνες. Και έχω λοιπόν τη χαρά και την τιμή να αποκωδικοποιώ και να σας παρουσιάζω ένα τέτοιο ημνητή του ελληνικού πνεύματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
είχες πει, δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και το πεθαίνω. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει,